Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σας καλωσορίζω στο μοναδικό ίσως τμήμα το οποίο δεν έχει αφίσες και γραφίτι στην Ελλάδα. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια η οποία νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να γίνει το ΤΕΦΑ αυτό που είναι. Και για μία λεπτομέρεια θα μιλήσουμε σήμερα, φαινομενικά, στην ουσία όμως είναι ένα ουσιαστικό θέμα, είναι αυτό το οποίο έχετε. Με μία πρωτοβουλία μας, είπαμε, επειδή ασχολούμαστε με νέα άτομα, με παιδιά, με φοιτητές, με μεγαλύτερες, μικρότερες ηλικίες, να πούμε κάτι για αυτό το θέμα που λέγεται το κάπνισμα. Ετοιμάσαμε λοιπόν μία αυτή την επιστολή προς τον κύριο Μιχαλάκη, προς τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Συνάνη, το Μεριβάκη, τον κύριο Μαράβα, τον κύριο Μπάρδα και το συνταγματάρχη Γαβράνη Αθανάσου που είναι ο διευθυντής της αστυνομίας Τρικάλων και όλα αυτά κοινοποιούνται στην... Τον κύριο Γραβάνη. Τι είπα εγώ? Είναι ανάποδο, δεν πειράζει. Αναγραμματισμός. Ναι, συγγνώμη. Λάθος δικό μου. Και κοινοποίηση στην κυρία Πούλιου, την εισαγγελέα των Τρικάλων. Όπως βλέπετε, λέει ο τίτλος είναι «Αδυναμία εφαρμογής του νόμου περί καπνίσματος, αξιότιμοι κύριοι». Εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για την αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στο κάπνισμα σε δημόσιους κλειστούς χώρους. Αποτέλεσμα της παράνομης αυτής πρακτικής είναι ότι χιλιάδες νέοι και νέες, και όχι μόνον, μετατρέπονται αναγκαστικά σε παθητικούς καπνιστές, υποθηκεύοντας έτσι το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία, ενώ ταυτόχρονα γίνονται ακούσιοι μαθητές ενός μεγάλου διδασκαλίου ανυπακοής στην ομιμότητα. Ως δάσκαλοι και υπεύθυνοι για την παιδεία και την ποιότητα ζωής χιλιάδων νέων στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, θυμίζουμε ότι η εφαρμογή των νόμων του κράτους δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση όλων, ιδιαίτερα των άμεσα εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών. Παρακαλούμε, όπως συνδράμεται, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Με τιμή, οι τρεις. Αυτό είναι. Εξ όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη κίνηση αυτού του επίπεδου που γίνεται από εκπαιδευτικούς φορείς στη χώρα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και θα πάρω λίγο το χρόνο σας για ένα πραγματάκι. Θυμάστε πριν από κάποιους μήνες έγινε μία παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι πάρα πολλοί έδωσα 25 συνεντεύξεις και όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τα Τρίκαλα. Μπορούμε λοιπόν, εάν λύσουμε αυτό το προβληματάκι, πέρα από ότι λύνουμε βασικά προβλήματα άμεσα, να κάνουμε τα Τρίκαλα προορισμό. Τελικά θα κερδίσουν τα Τρίκαλα και δεν θα χάσουν. Όπως δεν έχασε καμία χώρα που εφαρμόζει αυτό το μέτρο εδώ και δεκαετίες. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Αντιδήμαρχε και φορείς της πόλης, κυρία μέσα, εκπρόσωπη των μέσων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ουσιαστικό, μια ουσιαστική κίνηση που κάνουμε και δεν θα θέλαμε ποτέ να εκλειφθεί σαν μια κίνηση εντυπωσιασμού. Είναι ουσιαστική. Είναι αλήθεια ότι θα δυσαρεστήσει πολλούς. Θα δυσαρεστήσει όλους εκείνους που έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν σε ένα κλειστό δημόσιο χώρο και να καταναλώνουν δύο πακέτα τσιγάρο καθένας και δίπλα τους να υπάρχουν και μικρότερα παιδιά και άνθρωποι που δεν καπνίζουν και όλα αυτά τα σχετικά, ενώ το νομικό πλαίσιο απαγορεύει το κάπνισμα σε χώρους κλειστούς. Ιδιαίτερα στους χειμερινούς μήνες, αυτή είναι μια συνήθεια που είναι καταστρεπτική. Είμαστε άνθρωποι του εκπαιδευτικού χώρου, του ευρύτερου εκπαιδευτικού φάσματος και ενδιαφερόμαστε για την υγεία των μαθητών μας και των νέων παιδιών. Νομίζω είναι υποχρέωσή μας να υπενθυμίσουμε την ανάγκη της εφαρμογής όλης αυτής της νομοθεσίας που εφαρμόζεται με μεγάλη αυστηρότητα στις ξένες χώρες. Και όσοι από εσάς έχετε πάει στο εξωτερικό, θα έχετε δει πιθανότατα ότι βγαίνουν όλοι από τους κλειστούς χώρους με τα τσιγάρα τους και με τα ποτά τους, καπνίζουν έξω και ξαναμπαίνουν μέσα. Αυτό δείχνει ένα σεβασμό στον άλλο. Εμείς αυτό το αγνοούμε, συνηθίζουμε να επιβάλλουμε αυτό που εμείς θέλουμε στους άλλους. Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Εάν όμως εφαρμοστεί, έχω την εντύπωση ότι θα φέρει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά το μήνυμα που δίνουμε στους νέους μας, όσον αφορά
τις συναναστροφές και, και την δέσμευση του χρόνου που αυτοί κάνουν, και αυτός θα είναι ένας χρόνος πιο δημιουργικός και όχι ένας χρόνος που θα κλείνονται σε μια καφετέρια ενδεχομένως για να καπνίσουν. Νομίζω ότι η πόλη το έχει ανάγκη. Συμφωνώ με τον κύριο Κουτεντάκη ότι θα είναι μια καινοτομία για την πόλη, δεύτερη προστιθέμενη σε αυτή την καινοτομία του σεβασμού των πεζών στις διαβάσεις που τα τρίκαλα την εφαρμόζουν. Κάποιος θα δυσαρεστήσει, αλλά όλα τα πράγματα όταν εφαρμόζονται στην αρχή δημιουργούν δυσκολίες. Εάν τα καταφέρουμε και θεσπίσουμε ουσιαστικά, εφαρμόσουμε αυτό το οποίο προβλέπετε, νομίζω ότι θα κερδίσουμε την υγεία μας, έτσι, μια ποιότητα ζωής, μια καλύτερη πόλη, μια πιο καθαρή πόλη, και κυρίως θα δώσουμε ένα μήνυμα ότι οι νόμοι του κράτους γίνονται για να τους σεβόμαστε και να τους εφαρμόζουμε όλοι. Αυτό θα ήθελα να πω, και μεγάλη μας μέρημνα και φροντίδα είναι να μην διαδοθεί, να μην εξαπλωθεί αυτή η κακιά συνήθεια και στους νέους, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι ανησυχητικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις στατιστικές που γίνονται για νέα παιδιά και μαθητές κυρίως που καπνίζουν και καπνίζουν πολύ. Και εδώ τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές όταν το κάπνισμα γίνεται σε ηλικία κάτω από τα 18. Είναι πολύ πιο δυνηρές οι βλαβερές συνέπειες. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους μου που ήρθατε εδώ, και ευχαριστώ και τον κύριο Κουτεντάκη που μας έδωσε την ευκαιρία να εκφράσουμε την κοινή ανησυχία. Θα αναφερθώ στο παράδοξο το ότι και οι καπνιστές οι ίδιοι, σύμφωνα με έρευνες, ζητούν την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, και παρόλα αυτά δεν εφαρμόζεται. Αν λοιπόν δεχθούμε ως δεδομένα τα ερευνητικά δεδομένα ότι οι καπνιστές ζητούν, απαιτούν να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος. Οι μη καπνιστές έτσι ή αλλιώς οφείλουν να το κάνουν, και νομίζω το κάνουν όλοι, το θέλουν, για το λόγο ότι οι μη καπνιστές εισπνέουν επιπλέον καπνό πολύ, πολύ πιο επιβαρυντικό και πολύ πιο καρκινογόνο από αυτόν που εισπνέει ο ίδιος ο καπνιστής, λόγω του ότι ο καπνός που αιωρείται μέσα στο δημόσιο χώρο είναι καπνός αφιλτράριστος, ατόφιος, όπως βγαίνει από το τσιγάρο που καίγεται ή από αυτό που βρίσκεται πάνω στο σταυτοδοχείο που, ανάμεσα στα δύο δάχτυλα του καπνιστή. Επομένως, έχουμε τη μια ομάδα των καπνιστών που το ζητούν, γιατί κατά βάθος μας λένε βοηθήστε μας να ξεφύγουμε από αυτή την εξάρτηση, να ελέγξουμε αυτή την καπνιστική μας συνήθεια και να την περιορίσουμε εν τέλει. Υπάρχουν οι μη καπνιστές λοιπόν που έτσι αλλιώς δεν θέλουν να αναπνέουν αυτόν τον επιβαρυντικό καπνό που είπαμε, και υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι για να τηρούν τους νόμους και να τους εφαρμόζουν και να ελέγχουν την τήρηση των νόμων, και παρόλα αυτά δεν το κάνουν. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουν, αφού οι πάντες ζητούν να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος και να απαλλαγούμε από αυτόν τον πολύ επιβαρυντικό καρκινογόνο καπνό. Τίποτα άλλο θέλω να πω. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη, τον Κουτεντάκη, που μας έδωσε πράγματι την ευκαιρία, ήταν δική του ιδέα και μας ενεργοποίησε και εμάς ως διευθυντές εκπαίδευσης, γιατί εκπροσωπούμε χιλιάδες μαθητές και οφείλουμε να ακολουθούμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Κάθε χρόνο πιθανόν να γνωρίζετε ότι το Αμερικάνικο Υπουργείο Υγείας κάνει ένα report που συγκεντρώνεται σε κάποιο ιατρικό θέμα δημόσιας υγείας. Φέτος ήταν για το κάπνισμα, γιατί συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη δημοσίευση που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Και ήταν μια επαιτειακή έκδοση αυτή του Υπουργείου Υγείας, όπου χρησιμοποιήθηκαν από την Ελλάδα 4 μελέτες. Και οι 4 μελέτες ήταν από εδώ. Δεν ήταν από την ιατρική της Αθήνας, ούτε της Θεσσαλονίκης, ούτε άλλης. Ήταν από εδώ. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερη ευαισθησία, παράγουμε τη γνώση αυτή, και είναι κρίμα να μην φροντίζουμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να την εφαρμόσουμε εμείς που την παράγουμε.